Καλησπέρα σε όλους από την Αμερική, από το Los Angeles. Είναι το Overplay Show Part by Novbet. Μαζί μας έχουμε έναν MVP. Σήμερα μεγάλη μας τιμή. Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον Σάσα Βεζένκοφ. Welcome to the show, bro. Καλησπέρα. How's everything? Good, good. Στο Overplay μπαίνουμε κατευθείαν στο πιστό, οπότε ε, πρώτη δύσκολη ερώτηση. Πόσο δύσκολο είναι να προσαρμοστεί ένας παίχτης όπως εσύ, που απέδειξε το ταλέντο σου, απέδειξε το πιο είσαι, Ήσουν ο καλύτερο παίχτης στην Ευρώπη, βγήκε MVP για ένα σουτ ε, ολυμπιακό, δεν πήρε την Ευρωλίγκα, ε, έρχεσαι στο NBA, ε, Θεωρεί ρούκι παρά την ηλικία σου. Πόσο δύσκολο είναι να πρέπει να, να, πρέπει να ξαναποδείξει τον εαυτό σου, ενώ τον έχει αποδείξει ήδη και είσαι ήδη ο MVP τη Ευρωλίγκα. Τι challenge είναι αυτό και πνευματικό και σωματικό. Είναι το μεγάλο δύσκολο, γιατί είναι ένα τελείω διαφορετικό κόσμο. Δηλαδή, ένα τελείω διαφορετικό παιχνίδι που παίζεται. Που το ταλέντο, να ξεκινήσω, ότι το ταλέντο των παιχτών είναι διαστημικό. Είναι κάτι που όταν το βλέπει στην τηλεόραση, μπορεί κάποιο να πει. Ναι, μου εντάξει, δεν παίζουν άμυνα, δεν, δεν, δεν. Κι εγώ ήμουν από αυτού που κάποια στιγμή θα έπιασε τον εαυτό μου να το λέει, αλλά βλέποντα το ατομικό πάλι ταλέντο που των παιχτών είναι ασύλληπτο. Ε, μπορώ να πω τον πρώτο 6-7 παιχτών κάθε ομάδα, για να είμαι δίκαιο. Από εκεί και πέρα ε, είναι πιο δύσκολο λόγω τη ηλικία, γιατί όταν μέχρι τα 28 έχει μάθει ένα τρόπο μπάσκετ που η κάθε κατοχή ε, αξίζει τα πάντα, που είναι λιγότερες οι κατοχές, που Ψάχνει να βρεις το, το κατάλληλο σουτ, να βρεις την πιο σωστή επιλογή α, και, και στην άμυνα με διαφορετικού κανόνες, η κάλυψη τη κάλυψη. Είναι ένα τελείω διαφορετικό μπάσκετ, δηλαδή μπορούμε να το αναλύουμε μέχρι αύριο. Ε, το challenge είναι να προσαρμοστεί ω το, το δυνατόν πιο γρήγορο και να ξεχάσει αυτό που ήξερε. Να ξεχάσεις το τι ήσουν. Α, θα μου πεις, είναι εύκολο, όχι, γιατί είναι και ο εγωισμό στη μέση, είναι και το τι έχει καταφέρει, είναι και το ότι, ότι στην ουσία δεν σε ξέρουν. Ε. Ε, και μπορεί να το δούμε αυτό ότι πρέπει να ξεκινήσει κάτι από την αρχή. Ε, δεν είσαι ούτε ο Ντόντ, ούτε, ούτε ο Γιώκητ, ούτε προφανώ ο Γιάννη που είναι αυτή που είναι. Οπότε ε, ξεκινά κάτι από το μηδέν. Και όσο πιο γρήγορα τα καταφέρει να ανταποκριθεί και να βρει το ρόλο σου σε μια ομάδα, τόσο πιο εύκολο θα είναι και για σένα. Έχει παίξει με όλου αυτού ε, του αστέρε που προανέφερε, έχει παίξει αντίπαλο με όλου. Έχει κάνει μια ματσάρα against Steph Curry. Με άμυνα στο τέλο. Ακόμα καμαρώνουμε γι' αυτό. Ήσουν starstruck με κάποιον όταν έπαιξε απέναντι στον LeBron ή Steph ή Luca. με ποιον α πούμε ήσουν να like, wow. Εντάξει, σίγουρα όταν βλέπει τον LeBron στο γήπεδο είναι άλλη οντότητα. Δηλαδή είναι και ο Steph έχει αλλάξει το μπάσκετ, και... αλλά είναι πιο γηίνο. Πιο... ο Γιάννη με τα φυσικά του προσόντα είναι κάτι ασύλληπτο. Ο Λούκα ο Γιώκητζε, το μπάσκετ που παίζουν και πάλι λέω το ταλέντο που έχουν όλοι αυτοί. Αλλά εντάξει, σίγουρα την πρώτη φορά που θα δει τον Λέμπρον στο γήπεδο, μόνο η παρουσία του, μόνο το ότι με μάρκαρε επί 10 λεπτά στο πρώτο παιχνίδι στο Σακραμέντο που είχα παίξει κιόλα αρκετά. είναι κάτι που σίγουρα σου κάνει ένα μπαμ. Επίση έχω εντυπωσιαστεί με το πόσο disciplined είναι για όλο αυτό το παιχνίδι που παίζεται εδώ ο Jimmy Butler. Δηλαδή το ότι είναι από του λίγου παίχτε που δεν τον έχω δει πούμε, να παίρνει ένα, μια κακή επιλογή. Ξέρει πάντα να, να βρίσκει το σωστό σημείο, πάντα να uh, κάνει το σωστό play, και νομίζω είναι έτσι, αυτό που δεν περίμενα ή που δεν το είχα δει από κοντά. Ευρωλίγκα, παρακολουθήσα καθόλου. Έχω μάθει ότι FaceTime face-time οι πρώην προ, τσιμπαίχτε σου από την κρητη έτσι μου είπαν. δεν το ξέρω σίγουρα ε, παρακολουθεί καθόλου. Θέλω να μου πει λίγο τι έχει δει από Παναθηναϊκό που είναι πάλι δυνατό φέτο ε, και Ολυμπιακό και αν, τι βλέπει γενικά στην Ευρωλίγα για το Final Four ή το πλονέκτημα. Ε, εντάξει, σίγουρα ανταγωνισμό. Κάθε χρόνο οι ομάδε προσπαθούν πλέον και με το play-in, όλοι έχουν μια ευκαιρία. Ε, βλέπουμε ότι οι ομάδε θα μείνουν έξω καταρχήν. Αυτό μπορείτε να δείτε για την ποιότητα τη διοργάνωση. το Μιλάνο, η ΕΦΕΣ, Όλοι αυτοί λογικά θα μείνουν έξω. Η Παρτιζάν παλεύει να μπει στα πλέον. δηλαδή είναι πολύ δύσκολο. Γι' αυτό που είπα και στην αρχή, ότι κάθε παιχνίδι μετράει από την αρχή. Ε, εντάξει, με τα παιδιά σίγουρα μιλάμε, γιατί όταν, είναι, όταν χτίζεις μια σχέση πέντε χρόνων που ήμουν εγώ και, και τους ήξερα και από πριν, αλλά όταν καθημερινά ζεις με κάποιου ανθρώπου ε, πράγματα, ε, δεν είναι τόσο εύκολο. Και όταν στην ουσία τα τελευταία δύο χρόνια ήταν τόσο όμορφα. Uh, και όλα ήταν, αλλά και πριν δηλαδή, μιλάω και παιδιά που έχουν σταματήσει εδώ δηλαδή, με τον Βασίλη, τον Γιώργο, δηλαδή από τα πρώτα μου χρόνια uh, στον Ολυμπιακό. Αυτά μένουν στο τέλος στο μπάσκετ. Δηλαδή, uh, ναι, δεν μπορεί να είσαι με όλου αλλά πιστεύω ότι έχω χτίσει κάποιες φιλίες uh, στον χώρο του μπάσκετ που μιλάμε, αν όχι καθημερινά, εβδομαδιαία. Οπότε παρακολουθώ, βλέπω. Ο uh, Ολυμπιακό, εντάξει, δηλαδή, Αναμενόμενο με τους τραυματισμού και με αυτά πήρε παίχτε, προσπαθεί σε ένα καινούριο μοντέλο. Γιατί πέρσι πούμε, δεν είχαμε πρόπερση 15 παίχτε, δεν είχαμε τόσο βάθο να πω. Απ' την άλλη, φέτο πρέπει να διαχειριστεί ποιο θα παίξει, ποιο δεν θα παίξει. Αλλά όπω βλέπουμε, βρίσκει το δρόμο του, είναι ανταγωνιστικό και σίγουρα θα είναι εκεί για να παλέψει ξανά για το Four για τον Παναθηναϊκό. Βλέπουμε τι επένδυση έχει γίνει, βλέπουμε το τι δουλειά έχει γίνει ο κόσμο διψάει και είναι λογικό όπω διψούσε και ο Ολυμπιακό εκάστοτε από το 18, 19, 20, 21, δηλαδή στο πρώτο πρωτάθλημα που πήραμε το 22, θυμάστε τι είχε γίνει. ο κόσμο διψάει. Ο κόσμο θέλει την ομάδα να τη βλέπει αν γίνεται να παίρνει πρωτάθλημα κάθε χρόνο, να πηγαίνει Final Four κάθε χρόνο. Δεν γίνεται όμω, δεν είναι τόσο εύκολο. οπότε βλέπουμε ότι ο Παναγιακό αντέχει, είναι εκεί ψηλά και σίγουρα μακάρι να περάσουν και οι δύο στο Final Four για, και για το ελληνικό μπάσκετ γιατί το αξίζουν και να μην πέσουν στο 4-5 ή στο 3-6 ο ένα με τον άλλον. Οκ. Okay. So, θέλω να μου κάνει τη χάρη επειδή έχω έρθει αποστολή και του ρωτάω όλου για το Final Four. Θέλω να κοιτάξει κάμερα και να μου κάνει πρόβλεψη για τέσσερις ομάδε που πιστεύει θα δει στο Final Four ε, πιστεύω ε, Real Madridis, Μονακό, Μπαρσελόνα και ένα εκ των Ολυμπιακών Παναθηναϊκών. Όποιο έχει το πλεονέκτημα. Σου πας μας λίγο με τον τραυματισμό. Σου επήγε πίσω ενώ είχε βρει ρυθμό. Έχει κάνει κάποια πολύ καλά μάτς. Ε, Πες μα πώ είσαι και περίπου πότε θα είσαι έτοιμο να επιστρέψει. Αν και νομίζω ότι η εκπομπή θα βγει αφού επιστρέψει, αυτό μα ενδιαφέρει πιο πολύ αυτή τη στιγμή. Εντάξει, ήταν λίγο κάπω η άτυχη στιγμή. Ενώ είχα γυρίσει το πόδι μου στο παιχνίδι με την Ατλάντα. Πάνω που έτσι ένιωθα κι εγώ καλά. Πέρασαν δύο εβδομάδε, ξαναμπήκα και σε μια προπόνηση ξανά το ίδιο πόδι στο ζέσταμα, οπότε εντάξει, συμβαίνει, ε, προσπαθώ να το δώσω πιο θετικά γίνεται ε, σίγουρα δεν βοηθάει σε όλο αυτό το κομμάτι αλλά είμαι ένας άνθρωπος που βλέπει το ποτήρι μισογεμάτο οπότε προσπαθώ να συγκεντρωθώ σε αυτά που μπορώ να κάνω control, οπότε ακόμα δεν ξέρουμε, ήρθαν επί 4 με 6 εβδομάδες ε, κλείνουμε πάνω κάτω την τέταρτη εβδομάδα Οπότε από εδώ και πέρα θα δούμε το πώ ε, ανταποκρίνεται και το πόδι και το πότε ε, θα θέλει η ομάδα να και οι γιατροί και εδώ οι άνθρωποι να πούνε ότι είμαι OK να παίξω. Να κλείσουμε με, με μερικά this or that questions. Okay. Ε, θα ξεκινήσουμε με ένα ψηλοδύσκολο. LeBron James or Michael Jordan. Michael Jordan. Ευρωλίγα με τον Ολυμπιακό, όχι την προηγούμενη. Ευρωλίγα με τον Ολυμπιακό ή με οποιαδήποτε άλλη ομάδα ή ε, NBA Championship. Είναι και λίγο φορτωμένο. Δεν τέτοιο. μιλάμε για το πεσηνό, ναι. μιλάμε γενικά. Εντάξει, σίγουρα το NBA είναι προαυτή NBA. Δηλαδή είναι, νομίζω είναι ένα κλικ πιο πάνω. Δεν το λέω ότι η Ευρωλίγα προφανώ και είναι κάτι super wow, αλλά νομίζω ότι το NBA είναι ένα κλικ πιο πάνω. Γιατί είσαι world champion, έτσι το λένε έτσι. Οκ, yeah. okay. και τελευταία ερώτηση. Ε, εύκολη βέβαια. Φέρετε εσπρέσο παραλία ή κάποιο καφέ κάπου στην Αμερική όπου σου αρέσει Νέα Υόρκη ή Σακραμέντο ή οτιδήποτε. Τι συζητάμε τώρα. Πρέπει <laughs> να δεσπέσω παραλία. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Σαββεζέγκο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Ευχόμαστε ταχύ ανάρρωση και να σε ξανακαμαρώσουμε στο παρκέ. Ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά. Ευχαριστούμε. Θε να κερδίσει μια αυθεντική υπογεγραμμένη φανέλα του Σάσα Βεζέκο. Βεβαιώ ότι έχει κάνει subscribe στο κανάλι, άσε ένα σχόλιο και κάνε follow το Overplay Show στο Instagram για να μπει στην κλήρωση για μια αυθεντική υπογεγραμμένη φανέλα του Σάνθα